Τι έκανε, λέει! Κανείς δεν μπορεί να αλυσοδένει το γιο μου. Θα μου το πληρώσουν αυτό. Πώς τόλμησες κάτι τέτοιο, Λαγκάβης? Μόνο έτσι θα τον σταματούσαμε. Ξέρεις τους κανόνες. Οι κανόνες δεν λένε να πυροβολείς και να δένεις ένα μικρό κροκοδυλάκι. Δεν είμαι τόσο μικρός, παπά! Ισυχία, Κράγκερ! Το να χρησιμοποιείς το τσι πριν την ενηλικίωσή σου είναι απαγορευμένο. Έχουμε αυτόν τον κανόνα εδώ και 1000 χρόνια. Ξέρεις πως είναι. Ναι, το ίδιο και ο γιος σου. Μ' αυτό δεν τον σταμάτησε από το να κάνει τον Κράγκερ μου να πάρει το τσι πριν την ώρα του. Τι, μα προσπάθησα να τον σταματήσω! Ησυχία, Λαβάλ. Νομίζω ότι μου χρωστάτε μία συγγνώμη. Συμφωνώ. Έτσι θα ξεχάσουμε όλοι μας αυτό που συνέβη. Δεν χρειάζεται μίσος ανάμεσα στις φυλές μας. Ναι, υπήρξε άφθονος στο παρελθόν. Οπότε, σχετικά με τη συγγνώμη, όποτε είσαι έτοιμος, Κράγκερ. Βασικά, εγώ περίμενα να ζητήσετε συγγνώμη εσύ και ο γιος σου. Τι! Δεν νομίζω να πιστεύετε πραγματικά ότι ο Κράγκερ φταίει γι' αυτό. Ένας ευκολόπιστος νεαρός κροκόδιλος που τον εκμεταλλεύτηκε ένα γαλαζοαίματο λιοντάρι, γιατί θα έπρεπε να ξέρει το σωστό. Πλάκα μου κάνετε! Όλο αυτό ήταν ιδέα του Κράγκερ! Να ξέρεις ποια είναι η θέση σου, λιονταράκι! Και εσύ να ξέρεις ποια είναι η δική σου. Θα ήταν καλύτερα να το επιλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Σε κάποιο άλλο μέρος. Όσον αφορά σε εμένα, το θέμα έχει λήξει. Εδώ και 1000 χρόνια, τα λιοντάρια είμαστε οι φύλακες της λίμνης του Τσι. Διασφαλίζουμε ότι χρησιμοποιείται σωστά από όλους το τσίμα. Αυτό που έκανε ο γιος σου δεν ήταν σωστό. Έδωσες τη χειρότερη συγγνώμη, Λαγκράβης. Αυτό δεν τελείωσε, λιοντάρια. Εμείς οι κροκόδιλοι δεν ξεχνάμε ποτέ. Ποτέ! Νόμιζα ότι οι ελέφαντες δεν ξεχνάνε ποτέ. Λαβάλ. Πήγαινε στο δωμάτιό σου. Εντάξει, με βρήκες. Να παίξουμε κάτι άλλο τώρα. Το κρυφτό είναι τόσο... Το ξέρω. Αυτό αρέσει στο Λαβάλ. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το κυνήγι και επίθεση. Θα σταματήσεις επιτέλους. Άντε να δεις αν ο Λαβάλ θέλει να παίξει παιχνίδια για μικρούς. Hey, δεν είναι οποιαδήποτε παιχνίδια. Είναι πολεμικά παιχνίδια. Για παιδιά. Εξάλλου, ο πατέρας μου δεν μ' αφήνει να παίζω πια με τα λιοντάρια. Ναι, το έμαθα. Συνδέθηκες με το τσι από τόσο μικρός. Ήταν πολύ τολμηρό. Ευχαριστώ. Έχω μόνο μία ερώτηση. Το τσι, πώς είναι? Ω, θεέ της λάσπης. Είναι το πιο τέλειο πράγμα. Σαν να γεννιέσαι από την αρχή, αλλά με υπερδυνάμεις. Έλα, θα σου δείξω. Δεν θα έπρεπε να έχει περισσότερους φρουρούς. Ποιος νοιάζεται? Να το τσι, γόρις. Όλο δικό μας να το πάρουμε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Εγώ απλά ρώτα το γόρις. Εκείνος, γόρις. Εννοώ, ήταν ιδέα του Λαβάλ. Αλήθεια, γιατί απαγορευόταν να βγω από το δωμάτιό μου. Απλά ρώτα τους τύπους εκεί. Εκείνοι το φιλούσαν. Προσέξτε τον, μέχρι να καλέσω τον πατέρα του. Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Σοβαρά, και ποιος θα μας σταματήσει? Προσέξτε. Πρόσεχε. Κανείς δεν επιτίθεται στον μπαμπά μου και τη γλιτώνει έτσι εύκολα. Αγόρια, σταματήστε, τώρα. Βασιλιά Κρόμινους, γρήγορα! Κροκοβολίδα! Πολύ κακό αυτό. Λεωνίδα, Longtooth, πρέπει να προετοιμαστούμε. Λαβάλ, πώς! Ο μπαμπάς μου με έμαθε να οδηγώ εδώ πάνω. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να μου ξεφύγεις σε αυτά τα βράχια. Έλα, πήγαμε παντού μαζί. Πώς και δεν ήρθαμε ποτέ εδώ? Επειδή είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν κρυμμένες τρύπες και σπηλιές παντού εδώ πέρα. Και επίσης ο πατέρας μου απαγορεύει να έρχομαι εδώ μόνος μου. Α, εσύ και οι κανόνες σου πάλι.
Πρόσεχε! Αυτό είναι βαθύ! Ξέρεις, κάποιες φορές πρέπει να ακολουθείς τους κανόνες. Ευχαριστώ, αλλά να μου λείπει το κήρυγμα, Λαβάλ. Ήθελες να δεις την Ιερή Λίμνη ακριβώς όσο το ήθελα κι εγώ. Για διασκέδαση και περιπέτεια. Μα όχι για το τσι. Αν ένιωθες έστω και λίγο πως ήταν, τη δύναμη θα έκανες ακριβώς το ίδιο με μένα. Όχι, Κράγκερ, δεν θα το έκανα. Και ούτε θα πρόδιδα έτσι τον καλύτερό μου φίλο. Λαβάλ, λυπάμαι γι' αυτό. Για ποιο απ' όλα, για τα ψέματα και την προδοσία ή που παραβίασες τους κανόνες και έκλεψες το τσι. Βασικά, για κανένα από αυτά. Ζητώ συγγνώμη που κάλεσα αυτούς. Τάξ, στρατό, Κράγκερ, τι έκανες! Εγώ πανικοβλήθηκα και κατά λάθος έστειλα μια ακροκοβολίδα. Τι έκανες! Ζήτησα συγγνώμη! Κάτσε να τους μιλήσω! Πατέρα! Κράγκερ, απομακρύνσω το λιοντάρι! Ανησυχήσαμε πολύ για σένα, γλυκέ μου! Τελικά αυτό το λιοντάρι είναι πολύ κακή επιρροή! Μα δεν φταίει αυτός, μητέρα! Ειλικρινά, τα λιοντάρια φέρθηκαν πολύ σωστά! Πάρτε όλοι θέσεις μάχης! Εχθρικά πειρά! Μα πρόκειται για παρεξήγηση! Δεν θα το διακινδυνεύσουμε, γεμ. Την τελευταία φορά σου έριξαν. Αυτή τη φορά είναι η σειρά μας. Μπαμπά, πρόσεχε! Δεν έχεις που να κρυφτείς, Λαγκράβης. Ρίξτε με το καμάκι! Α, καμάκι. Σοβαρά! Μπαμπά, πρέπει να το σταματήσουμε αυτό! Πέσε κάτω, Λαβάλ. Πέταξαν μια κροκοβολίδα πριν. Αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Μάχη μέχρι τέλους. Το ξέρω, μα! Λαβάλ! Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό! Βασίλισσα μου, κάνε κουράγιο! Πρέπει να βγούμε έξω! Δεν μπορώ να κουνηθώ! Σταματήστε! Σταματήστε! Το έδαφος είναι ασταθές! Σας παρακαλώ, εγώ φταίω για όλα! Δεν έπρεπε να πάρω το τσι! Ούτε να κατηγορήσω το Λαβάλ! Ούτε να ρίξω κροκοβολίδα! Κατηγορήστε εμένα, όχι αυτούς! Παραδεινόμαστε! Απλώς σταματήστε! Οι γονείς μου έχουν παγιδευτεί μέσα! Γι' αυτό τραβάω το όχημά τους σε πιο σταθερό έδαφος! Όλη η περιοχή μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή! Κράγκερ, όλα καλά! Θα είναι όλη μια χαρά! Όχι! Δεν θα είναι! Τι κάνεις! Σώσω τους γονείς μου από εσάς τα λιοντάρια! Κράγκερ, φύγε από εκεί τώρα! Όχι! Μπορώ να το ανοίξω! Αν είχα λύχει από τη δύναμη! Μακάρι να είχα... λίγο τσι! Εγώ... Εσύ αναλαμβάνεις τώρα, γέ μου. Κάνε μας περήφανους. Κι ό,τι κι αν κάνεις να... Όχι! Ακούει κανείς! Δεν μας ακούνε. Μην ανησυχείς, βασίλισσά μου. Θα βγούμε από εδώ κάποια στιγμή. Και ο Κράγκερ! Ξέρει ότι δεν φταίνε τα λιοντάρια. Θα κάνει το σωστό. Εγώ ήθελα να τον προειδοποιήσω. Ό,τι και να αποφασίσει να μην ακούσει την αδερφή του.
Άκουσέ με, αδερφέ μου, τα λιοντάρια θα το πληρώσουν ακριβά. Το φταίξιμο δεν ήταν των λιονταριών! Πίστεψέ με, είναι εχθροί μας, αδερφέ, ή καλύτερα βασιλιά. Συνεχίζεται.